Εισήχθη στο Παγνί και κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σκολικοειδίτιδας, όπου καταγράφηκε επιπλοκή. Το 9χρονο κορίτσι από τη Γράλιγιά μεταφέρθηκε χθες στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνί και η διάγνωση ότι είναι θετικό στον κορονοϊό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή όπου ζει, στην Ιεράπετρα, καθώς θετικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εντοπίστηκαν και οι γονείς του. Το κοριτσάκι είχε μεταφερθεί από τους γονείς του στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας στο νοσοκομείο Ιεράπετρας με πόνο στην κοιλιά. Στην αρχή δεν βρέθηκε κάτι σημαντικό, ωστόσο, αφού επιδεινώθηκε, ο πόνος μεταφέρθηκε την Παρασκευή ξανά στο νοσοκομείο και οι γιατροί, αφού του έκαναν rapid test, το οποίο βγήκε αρνητικό, έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο Παγνί, όπου χειρουργήθηκε χθες. Η επιπλοκή επέβαλε την είσοδό του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, ενώ λίγη ώρα αργότερα βγήκαν τα αποτελέσματα ότι είναι θετικό στον κορονοϊό. Ευτυχώς, καλύτερα στην υγεία του το παιδί, κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών και εισήχθη στη μονάδα COVID παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Θα πρέπει να γίνονται επανειλημμένα τεστ COVID, όχι μόνο rapid, και στους ανθρώπους που έρχονται σαν συνοδοί στα νοσοκομεία, αλλά και σε αυτούς που πρόκειται να χειρουργηθούν. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχουμε εισακουστεί. Ακόμα και τα αρνητικά τεστ rapid COVID, πολλές φορές, αν γίνει κάποιο δεύτερο τεστ, βγαίνει θετικό. Άρα χρειάζεται μια πολύ καλή προετοιμασία από τα πριν και έλεγχος όλου αυτού του πληθυσμού που έρχεται στα νοσοκομεία και όχι μόνο στα νοσοκομεία. Το 9χρονο παιδί που ζει στην κοινότητα της Γραλιγιάς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει αλβανική καταγωγή και οι κάτοικοι της μικρής κοινωνίας ανησυχούν, ζητώντας να ειχνηλατηθούν οι επαφές που είχαν, προκειμένου να φανεί αν ο ιός έχει διασπαρθεί. Το παιδί την τελευταία εβδομάδα δεν πήγαινε στο σχολείο, ενώ σε καραντίνα αναμένεται να τεθεί η γιατρός συνοδός του κοριτσιού, που ήταν στο ασθενοφόρο από την Ιεράπετρα μέχρι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο την Παρασκευή. Η αντιδήμαρχος υπεύθυνη πολιτικής προστασίας της Ιεράπετρας ζήτησε μάλιστα το κλείσιμο του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου της Γραλιγιάς. Στο δημοτικό φοιτούσε το 9χρονο κορίτσι, ενώ το μικρότερο αδερφάκι του φοιτάζει στο νηπιαγωγείο του ίδιου οικισμού. Το αίτημα που απευθύνθηκε στους αρμόδιους φορείς περιγράφει την αναγκαιότητα κλεισίματος του σχολείου για προληπτικούς λόγους για 14 ημέρες.